Λέω να αρχίσουμε λίγο απροσδόκητα. Ακούσαμε και αυτό με τη ΔΕΘ, όχι με ερώτηση, επίθεση και πινκ-πονκ, αλλά με μια γελιογραφία, η οποία νομίζω ότι είναι πραγματικά εξαιρετική. Να τη δούμε. Χθες λοιπόν ήταν τα γενέθλια του Σόιμπλε. Έγινε 75 ετών. Εμφανίζεται λοιπόν αυτή η γελιογραφία. Είναι νομίζω του μακριά από την Καθημερινή, για να πούμε και τον δημιουργό της, που είναι απαραίτητο. Όπου στο Σόιμπλε έχει στείλει η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός μια τούρτα. Πάνω στην τούρτα λοιπόν είναι ο Παρθενώνας. Ευχαριστώ Αλέξης, ευχαριστώ για την τούρτα. Μπορώ να τη φάω, γιατί έχει κάτι αρχαία πάνω. Είναι υπερβολή στοιχείο της γελιογραφίας πάντα. Έτσι. Είναι πανέξυπνο και αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο όλη αυτή την ιστορία που έχει να κάνει. Είχε γίνει και θυμάμαι το 2015. Ξενυχτήσαμε και ξημερώσαμε ακριβώς επειδή ο κύριος Σόιμπλε ήθελε να γίνει ένα ταμείο το οποίο θα έχει την έδρα του εκτός της χώρας και μοναδικό στόχο να πουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα μπαίναν εκεί. Ευτυχώς ξημέρωσε αλλιώς και ολοκληρώσαμε τη συμφωνία. Απ' την άλλη μεριά, επειδή αυτό πέρασε και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή που κανένας μας, είμαι σίγουρος και εσείς και εμείς ως πολλοί δεν θέλουμε να περάσουμε. Το να καθόμαστε να συζητάμε σήμερα αν έχει αρχαία το ελληνικό και να μπλοκάρεται μια επένδυση. Η μεγαλύτερη που είναι να γίνει στη χώρα, επειδή εκεί που είναι αεροδρόμιο έχει δάσος, ακούγεται εξωφρενικό. Όσο εξωφρενική είναι η Ακρόπολη στην Τούρτα. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν είναι βέβαιο ότι όταν έγινε εκεί το αεροδρόμιο στις αρχές του, είναι βεβαίως ότι θα υπήρχαν και κάποιες αρχαιότητες. Αλλά νομίζω ότι μπορεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να βρεθεί η λύση. Στο μετρό, ή να μετακινηθούν και να αναδειχθούν. Είτε να μετακινηθούν. Οπότε καλό θα είναι όλες οι πλευρές και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Να αντιληφθούν ότι εδώ πέρα είναι μια ιστορία η οποία μπορεί πραγματικά να αναζωογονήσει το λεκανοπέδιο συνολικά και πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό που λέτε είναι πολύ κατηγορηματικό και είναι θέση. Δηλαδή, με τον τρόπο που το λέτε, εγώ θα πω τι ακούω και τι ερμηνεύω, θεωρείτε ότι πρέπει πάση θυσία η επένδυση να προχωρήσει, αυτό λέτε. Απολύτως. Απολύτως. Άρα το ΚΑΣ ή το δασαρχείο ή όποιος άλλος πρέπει να μην έχουν αντιρρήσει σε αυτό. Πρέπει να τηρηθεί ο νόμος σε κάθε περίπτωση βεβαίως, αλλά λέω ότι εντός των πλαισίων του νόμου και σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου η Αθήνα γεμάτη αρχαιότητες είναι, δεν το συζητάμε. Το μετρό έχουμε, σκάφτομαι. Έτσι, ακριβώς. Βρέθηκαν λύσεις όπου και οι αρχαιότητες προφυλάχθηκαν, αναδείχθηκαν και τα έργα τα απαραίτητα για τη ζωή των Αθηναίων προχώρησαν. Πάω τώρα στο θέμα των ημερών που είναι το ναυάγιο και η μόλυνση. Είναι αλήθεια ότι ακούσαμε αρκετές αντιφατικές δηλώσεις. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να χάθηκε πολύτιμος χρόνος στις πρώτες ώρες. Οι Ολλανδοί που ήρθαν σήμερα λένε ότι τώρα γίνεται η προσπάθεια που γίνεται. Αλλά από την κυβέρνηση πραγματικά ακούστηκαν πράγματα ότι σε δύο μέρες θα έχουν καθαρίσει όλα, σε τρεις, την άλλη Τρίτη θα σας πάρω βόλτα με το σκάφος και θα είναι όλα καθαρά. Κάτι πήγε στραβά, τουλάχιστον επικοινωνιακά. Καταρχήν, σαν να πανικοβλήθηκε εκεί. Στραβό είναι το γεγονός ότι έγινε το ναυάγιο και είχαμε πετρέλαιο να πέφτει στο Σαρονικό. Έτσι, ένα κόλπο ο οποίος έχει τις ακρογιαλιές της Αθήνας. Άρα αυτό είναι ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός. Όμως νομίζω ότι η ανταπόκριση του λιμενικού σώματος ήταν άμεση. Η ενημέρωση που έχουμε λέει ότι αμέσως μετά, πολύ λίγα λεπτά, σχεδόν 10 λεπτά μετά την ειδοποίηση, βρέθηκαν σκάφη του λιμενικού και 2 ώρες περίπου, 2,5, αφού είχε βυθιστεί το σκάφος. Γιατί αν δεν βυθιστεί εξ ολοκλήρου, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει καμία παρέμβαση, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Άρχισαν να παίρνονται και τα πρώτα μέτρα με τα υδατοφράγματα να μπαίνουν ακριβώς την επόμενη μέρα το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι πραγματικά το οποίο μας στεναχώρησε όλους και μας ανησύχησε βεβαίως. Νομίζω ότι ασταμάτητα δουλεύουν και οι αρμόδιοι υπουργοί και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα όλοι μας να έχει λυθεί το πρόβλημα, διότι οι παραλίες της Αττικής και της Αθήνας είναι μοναδικές κατά τη γνώμη μου στο δυτικό κόσμο και να σας πω κάτι. Και πρέπει να την προφυλάξουμε. Μερικές φορές με ξέπληξαν κάποια που άκουγα, γιατί θα περίμενα ειδικά από αυτή την κυβέρνηση με βάση την αριστερά, τους οικολόγους, να έχει μια παραπάνω ευαισθησία, ένα φόβο να μην μολυνθεί το περιβάλλον. Και πέρασαν αρκετές μέρες που ακούγαμε φωνές που έλεγαν: εντάξει, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, βλέπαμε την πίσα στις ακτές, βλέπαμε τη μαυρίλα και ακούγαμε κάποιους, όχι όλους, κάποιους όμως να λένε: είναι πολύ λίγο. Σε δύο μέρες δεν θα βλέπετε τίποτα. Σε μια εβδομάδα θα έχουν καθαρίσει όλα. Σε 20 μέρες θα έχουν καθαρίσει όλα.
Ναι, λίγο ή πολύ το θέμα είναι να καθαρίσουν. Εντάξει, είναι προφανές ότι είχε αποφευθεί μια μεγάλη καταστροφή και δεν ήταν της κλίμακας που ορισμένοι θελήσαν να παρουσιάσουν. Υπάρχει καταστροφή όμως. Και την οποία νομίζω όμως είναι μια καταστροφή η οποία διορθώνεται. Προφανώς ναι. Κλιμακούμενα, σιγά σιγά, μεθοδικά και θα επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση. Αυτό είναι το κρίσιμο νομίζω. Σαν κάτι κάποιοι αποβλήθηκαν στην κυβέρνηση όμως. Σαν να θέλανε να περιγράψουν μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι υπάρχει πάντα μια πρόνοια όταν κυβερνάς και να προσπαθήσεις να μεταδώσεις ένα αίσθημα ψυχραιμίας, διότι το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να πανικοβληθεί ο πληθυσμός και ο κόσμος που μας ακούει, ή να μεγαλοποιηθεί μια κατάσταση, διότι επιτρέψτε να σας πω, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχει και η δημοσιογραφική ανάγκη, καμιά φορά τα πράγματα να δραματοποιούνται. Ναι. Έτσι. Υπήρξε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, μας στεναχώρησε ιδιαίτερα όλους, μας ανησύχησε και βεβαίως τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται και ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα όλοι μας και οι κάτοικοι των περιοχών, αλλά και συνολικά νομίζω όλοι οι Αθηναίοι και όλοι οι Έλληνες να καθαρίσει και να. Θέμα κουρουπλή υπάρχει. Τι εννοείται, δεν υπάρχει θέμα κουρουπλή. Υπάρχει θέμα συνολικά να ανταποκριθούμε όλοι στα καθήκοντά μας. Δεν υφίσταται το θέμα του. Ωραία, να το ρωτήσω διαφορετικά. Εσείς αισθάνεστε ότι η κυβέρνηση στον χειρισμό αυτού του θέματος έζησε μία από τις καλές τις στιγμές? Η κυβέρνηση νομίζω ανταποκρίθηκε και δεν θα σταθώ τώρα στη μία ή στην άλλη τηλεοπτική εμφάνιση, διότι δεν είναι εκεί η ουσία, εκεί είναι η επικοινωνία, που είναι και έτσι λίγο πρόσφατη αυτή η αναφορά. Η κυβέρνηση νομίζω ανταποκρίθηκε επιχειρησιακά απολύτως σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα μπορούμε να κρίνουμε και τις εκφράσεις του τύπου εάν ήταν ή δεν ήταν πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που φαίνεται είναι μια εικόνα ελεγχόμενη, η οποία νομίζω εάν ενεργοποιηθούν οι προσπάθειες πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να έχουμε την αποκατάσταση. Άλλο θέμα, ξεκίνησα από τα επίκαιρα, είναι η ιστορία των δημοσκοπήσεων. Υπήρξαν δύο δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Χτες, ειδικά η μία συγκέντρωσε κριτική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, από μια εταιρεία η οποία δεν υπάρχει στο μητρό mm-hmm. των εταιριών δημοσκοπήσεων. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είπαν ότι ο παπάς, αφού έκανε όλα τα υπόλοιπα με τα μέσα ενημέρωσης. Τώρα κάνει και τις δημοσκοπήσεις. Τώρα κάνει και εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και είναι μια δημοσκόπηση η οποία παράγει ένα αποτέλεσμα πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουν οι άλλες εταιρείες. Κοιτάξτε, να νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μπροστά στο εξής πρόβλημα. Είχε επενδύσει όλη τη στρατηγική σε δημοσκοπήσεις οι οποίες έλεγαν ότι η διαφορά των δύο κομμάτων είναι περί τις 18 με 20 μονάδες. Και αυτό κούμπωνε με την όλη προσδοκία τους να μην κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, να οδηγηθούμε γρήγορα σε εκλογές και να αποτυπώσουν, να παγιώσουν μια εικόνα ότι η κυβέρνηση έχει χάσει απολύτως το λαϊκό αίρισμα. Αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις στο παρελθόν, επειδή εμείς δεν τις θεοποιούμε, αν θυμάστε, νομίζω θα θυμάστε οπωσδήποτε, και έξω είχαν πέσει και στις εκλογές του Γενάρη και στις εκλογές του Σεπτέμβρη και στο δημοψήφισμα. Συνεπώς, νομίζω ότι βεβαίως πρέπει να τις κοιτάμε και να προβληματιζόμαστε. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω και από την προσωπική μου πείρα είναι ότι είναι σαφές ότι υπάρχει μια αλλαγή πολιτικού κλίματος, η οποία ακριβώς έρχεται και αποτυπώνεται μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την παταγώδη κατάρρευση της προσδοκίας της Νέας Δημοκρατίας να οδηγηθούμε γρήγορα σε πολιτικές εξελίξεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο, και το πιστεύω κύριε Βαγγελάτε, ότι όταν ολοκληρωθεί η τετραετία θα μπορούμε, κοιτώντας προς τα πίσω, να την τεμαχίσουμε εντός εισαγωγικών σε δύο περίοδους. Μην πάτε στην οικονομία ακόμα. Όχι, δεν πάω στην οικονομία. Θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα. Στην πολιτική σταθερότητα πάω. Πάω στην πολιτική σταθερότητα, η οποία ακριβώς αποτυπώνεται και σε όλες τις μετρήσεις. Διότι αυτή τη στιγμή βγήκανε 4-5 μετρήσεις κοινής γνώμης. Δεν θα σχολιάσω τη μία ή την άλλη, αλλά σε όλες αποτυπώνουν ένα κλείσιμο της ψαλίδας, πάρα πολύ καλά θετικά αποτελέσματα αποδοχής για το σκληρό πυρήνα της δικής μας πολιτικής, που αφορά το κοινωνικό κράτος. Η Νέα Δημοκρατία πάντως προσέφηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τη μετάδοση. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και μπορεί να αντιδρά σπασμωδικά και σας εξήγησα πολιτικά για ποιο λόγο το κάνει. Διότι ακριβώς υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία νομίζω υπονομεύει θεμελιακά τις προσδοκίες και τα αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το αφήγημα ήταν ασύμβατο με τη συνολική εικόνα ηρεμίας και σταθεροποίησης η οποία έρχεται και συμπυκνώνεται, πυκνώνει, καθώς τα καλά νέα για την οικονομία μας έρχονται το ένα μετά το άλλο. Αυτό που λέει, που βάζει στο τραπέζι Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα πρέπει να μεταδίδονται ειδικά από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης δημοσκοπήσεις, ας πούμε, εταιριών που δεν είναι πιστοποιημένες. Πρέπει να τηρείται ο νόμος σε κάθε περίπτωση. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας, βεβαίως. Mm. Τώρα, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει τι ακριβώς συνέβη και στο μυαλό των ηθινόντων της Νέας Δημοκρατίας όταν είδανε τη σειρά δημοσκοπήσεων η οποία αποτυπώνει την αλλαγή του κλίματος.
Μένει η διαφορά πάντως. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το λέω και για την έρευνα της Άλκο, επειδή στο νιώζε τη δημοσιεύσαμε και τη σχολιάσαμε. Λοιπόν, αλλά η διαφορά είναι. Νομίζω ότι εδώ πέρα και αυτό πήγαινα να πω πριν, ότι θα χωρίζουμε την τετραετία η οποία θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2019 σε δύο περίοδους. Την περίοδο την πρώτη, τη μεγάλη μάχη και τη αβεβαιότητα, και την περίοδο τη δεύτερη. Η περίοδο η δεύτερη θα είναι μια περίοδο διαρκώς βελτιούμενη σταθεροποίηση. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε να έχουμε καλά τρίμηνα και για την ανάπτυξη και για την απασχόληση και για τις εξαγωγές μας και για τις επενδύσεις μας. Αυτό το πράγμα θα αποτυπώνεται και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά την κρίση που θα ολοκληρώσει την τετραετία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητων Ελλήνων θα έχει παραλάβει την απασχόληση στα 3,5 εκατομμύρια, γιατί χάσαμε 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, κύριε Βαγγελάτη, πρέπει να σας πω, και θα έχουμε διορθώσει, επειδή αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή είμαστε 250 με 300.000 θέσεις εργασίας παραπάνω από τις αρχές του 2015, θα έχουμε πάει 300-350.000, 400.000 θέσεις εργασίας. Θα έχουμε δηλαδή καλύψει περίπου το μισό έδαφος από τις απώλειες που είχαμε λόγω των δύο πρώτων μνημονίων. Και αυτή η ιστορική εκοφαντική πραγματικότητα είναι και αυτή που θα μετρήσει στην κρίση του Ελληνοπολίτη. Επειδή είπατε για την μεταμνημόνιο εποχή και επειδή το μνημόνιο τελειώνει 18 Αυγούστου, θα ρω είναι. Δεν μου πολύ άρεσαν τα ορόσημα. Όταν λέει η κυβέρνηση, το λέω όπως το είπε ακριβώς ο Πρωθυπουργός, ότι πάμε πια για μια καθαρή έξοδο από το μνημόνιο. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Να πάμε λίγο πίσω. Ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα, έλεγε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Τι εννοούσε? Εννοούσε ότι θα μπορέσει να αποκτήσει μια έξοδο στις αγορές προστατευμένη με την πιστοληπτική γραμμή, με την προληπτική γραμμή στήριξης παλαιότερα, χωρίς να κοιτάει τα στοιχεία της μακροοικονομίας για τα οποία μιλήσαμε λίγο πριν. Έτσι. Άρα για μας το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την ομαλότητα στη χρηματοδότηση χωρίς να τραυματίσουμε την αναπτυξιακή δυναμική που έρχεται αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει τώρα του χρόνου, τον Αύγουστο? Του χρόνου τον Αύγουστο τελειώνει το πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τραπέζι μια απόφαση του Eurogroup η οποία θα προστατέψει την έξοδό μας. Πώς θα την προστατέψει? Με το λεγόμενο μαξιλαράκι του ESM που θα δημιουργήσει αποθέματα για να μπορούν να εγγυηθούν αυτά τα αποθέματα την έξοδο στις αγορές. Αυτό προεξοφλείται κιόλας από τις αγορές. Προληπτική γραμμή χρηματοδότησης θα πάρει η Ελλάδα? Αυτό που δεν πρέπει να γίνει, είναι να ληφθούν μέτρα τα οποία μπορούν να υπονομεύσουν την αναπτυξιακή δυναμική. Η Ελλάδα αποκαθιστά σιγά σιγά τη δυνατότητα. Πέραν εκείνων που ήδη έχουν ληφθεί, γιατί έχουμε μέσα. Βεβαίως. Οι περικοπές συντάξεων που είναι μπροστά μας και άλλα. Αυτά δεν έκρυψε κανένας, ότι για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση φτάσαμε στα μέτρα και τα αντίμετρα τα λεγόμενα. Κανένας δεν το κρύβει και δεν θα ακούσετε από εμάς να κάνουμε ότι αυτά δεν συμβαίνουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά αυτό που μπορούμε και πρέπει να πούμε είναι ότι πάρθηκαν αποφάσεις στο Eurogroup οι οποίες ακριβώς εγγυώνται ότι η Ελλάδα, μια χώρα της ΕΕ, μια χώρα του ευρώ, θα μπορέσει να έχει την ομαλή πρόσβαση στις αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά εργαλεία για να προστατεύσει και να υποβοηθήσει. Θα σας διακόψω για να μείνω στο συγκεκριμένο, γιατί ξέρω ότι κάνετε και ένα ταξίδι που έχει σχέση με τέτοια θέματα στο εξωτερικό πρόσφατα. Στις ΗΠΑ. Σε σημείο κλειδί, το δούνο του στον αέρα είναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει κλπ. Ο στόχος λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης είναι του χρόνου το Σεπτέμβρη, με το μαξιλαράκι που μας είπατε, να βγει πια στις αγορές χωρίς καμιά άλλη γραμμή. Προληπτική γραμμή χρηματοδότησης χωρίς το δίκτυο ασφαλείας που λέγαμε. Υπάρχει δίκτυο ασφαλείας, αυτό σας λέω. Δηλαδή η προληπτική γραμμή στήριξης ενδεχομένως να αφορούσε και λιγότερα χρήματα. Το μαξιλαράκι το οποίο αποφάσισε το Eurogroup και καλώς το αποφάσισε και το χαιρετίζουμε, διότι ξέρετε, κύριε Βαγγελάτε, εδώ και θα σας έλεγα ότι τώρα που τα πράγματα ηρεμούν, είναι καλό τα πολιτικά κόμματα να οργανώσουμε και λίγο την κουβέντα μας γύρω από την Ευρώπη. Διότι ξεκινάει η συζήτηση στην Ευρώπη. Και η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν θα είναι αμέτωχη με πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Πώς θα είναι αυτή η επόμενη μέρα? Μου ξεμακραίνει συνέχεια. Όχι, δεν είναι ξεμακραίνω καθόλου. Λέω ότι ολοκληρώνεται το τρίτο πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει τις μέγιστες πιθανότητες και εμείς έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα ολοκληρωθεί ομαλά. Δηλαδή και τους στόχους τους δημοσιονομικούς θα πετύχει, αλλά θα έχουν προκύψει και μακροοικονομικά αποτελέσματα τα οποία θα εγγυώνται μια πορεία προς την και θα ανάπτυξη και την αγορές και θα είμαστε και όπως είμαστε το 9, το 8, όχι, το 7. Στο 9 και στο 8 θα θέλουμε άλλη μια τετραετία για να φτάσουμε. Δεν θα λέμε ψέματα εδώ. Δεν θα πούμε εμείς πράγματα τα οποία μπορεί να μην γίνουν. Ξεκίνησε η ενεργεία στο 27, έχει πάει στο 21,2. Άρα θέλει πολύ μεγάλο κόπο. Πώς θα κινείται η οικονομία του χρόνου το φθινόπωρο?
Εννοείται το ρυθμό ανάπτυξη. Να σα προβλέψω. Οι προβλέψει των διεθνών θεσμών. Εννοώ τα χρήματα που η χώρα θα χρειάζεται, το δανεισμό τη χώρα. Αυτό που σήμερα τον παίρνουμε. Εάν ολοκληρωθούν οι αποφάσει του Eurogroup και όπω είπε και επανέλαβε και ο πρόεδρο τη Γαλλία, όλοι τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και ληφθούν και τα περαιτέρω μέτρα για το χρέος, είναι σαφές ότι ομαλοποιείται το προφίλ εξυπηρέτησης του χρέους προς το μέλλον και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα εξυπηρέτησής του. Άρα και αυτό θα συμβάλλει στην ομαλοποίηση της δυνατότητάς μας να χρηματοδοτούμε τις υποχρεώσεις μας. Τελευταίο. Κεντροαριστερά. Εκλογές εν όψη στον χώρο από αυτό που λέμε κεντροαριστερά. Τώρα το διεκδικούν πάρα πολύ το χώρο. Εννοώ το χώρο του Πασόκ και των δυνάμεων που βρίσκονται γύρω από αυτό. Επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα κατά καιρούς. Πρώτα απ' όλα, υποψήφοι είναι αρκετοί. Έχετε κάποια προτίμηση? Όχι, όχι, δεν έχουμε. Θα ήταν απρεπές. Παρακολουθούμε βέβαια τη συζήτηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμένουμε, καθώς περνούν οι μέρες, να εμπλουτιστεί, να τοποθετηθούν οι υποψήφοι πάνω στα καυτά ζητήματα, γιατί μιλάγαμε πριν για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς στις δημοσκοπήσεις, πέρα από το κλείσιμο της ψαλίδας, έχουμε δει και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά σε δημοσκόπηση που, αν δεν κάνω λάθος, το Newsit δημοσίευσε, σε σχέση με κάποιες πολιτικές που εμείς εφαρμόζουμε. Σε σχέση, ας πούμε, με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Σε σχέση με την ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία. Σε σχέση με τα μέτρα προστασίας των μισθωτών. Εκεί πέρα, ο πολιτικός ο οποίος ή η πολιτικός η οποία κουβαλάει και διεκδικεί να τοποθετείται στην κεντροαριστερά, θα πρέπει να τοποθετεί για αυτά τα ζητήματα. Αυτά περιμένουμε εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για πάνω σε αυτά τα ζητήματα, θα σας πω κύριε Βαγγελάτε, εργαζόμαστε και εγώ προσωπικά και άλλα μέλη της κυβέρνησης για σοβαρές συγκλήσεις. Διότι αυτές οι μεγάλες τομές, οι μεγάλες αλλαγές χρειάζονται ευρείες συνενέσεις για να υποστηριχτούν, να εμπλουτιστούν και να εμβαθύνουν. Αυτό που μου λέτε είναι σοβαρό και καταλαβαίνω. Άμα θέλετε να το επαναλάβω. Όχι, νομίζω ότι. Απλώς θέλω να το εξειδικεύσετε, όχι να το επαναλάβετε. Όταν λέτε λοιπόν ότι ετοιμάζεστε και εσείς προσωπικά, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιο ρόλο θα αναλάβετε γύρω από αυτήν την ιστορία. Τώρα νομίζω, όχι, να μην υπερβάλλουμε, αλλά λέω και έχω τοποθετηθεί και εγώ δημόσια. Θέλω και να πω ότι αμέσως μετά την εκλογή του όποιου ή της όποιας νέας ηγέτηδος ή ηγέτη αυτού του χώρου. Κύριε Βαγγελάτε, θα ζητήσετε συνάντηση. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το συγκλήσει, πώ θα γίνει η πράξη? Ακούστε να δείτε. Πριν πολύ λίγες μέρες είχαμε, ας πούμε, το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο για την υγεία. Δυστυχώς εκεί δεν υπήρξε υπερψήφιση από την μεριά των δυνάμεων της Δημοκρατικής Συμπαράστασης. Θα περιμέναμε αυτό να έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε ποια δικαιολογία. Κάποιοι είπαν επειδή είναι ανοιχτά ζητήματα και κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ εγκαλούνται στην εξεταστική για την υγεία. Λέτε, μου δημιουργεί το ερώτημα αν έχετε κάποιο σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά την εκλογή. Θα σας πω και θα επαναλάβω το εξής, ότι εμείς το ότι διεκδικούμε να διευρυνθεί ο άξονας στήριξης αυτής της κυβερνητικής αριστερής προοδευτικής πολιτικής είναι κάτι το διαρκές. Είναι κάτι το θεμητό, είναι κάτι το αυτονόητο. Η διεύρυνση αυτή πάει προς το ΠΑΣΟΚ, προς την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Θα θέλαμε δυνάμεις της κεντροαριστεράς βεβαίως να στηρίξουν πολιτικές οι οποίες στηρίζουν την κοινωνία. Και επειδή η ζωή είναι πεισματάρα και επίμονη, και όταν βάζει τα διλήμματά της, όποιος επιχειρεί να τα κρύψει κάτω από το χαλί, δεν τα καταφέρνει, αυτά τα διλήμματα θα ξανάρθουν. Όταν θα πάμε προς την κάλπη το 2019, θα υπάρχει δίλημα πολύ ισχυρό και σαφές. Και αμήλικτο στις δυνάμεις του κέντρου. Μάλιστα. Εάν θα στηρίξουν μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Εάν εσείς είχατε να διαλέξετε ανάμεσα στην Δημοκρατική Συμπαράταξη και τους ανεξάρτητους Έλληνες, ποιον από τους δύο θα επιλέγατε? Γιατί με τον τρόπο που μου το λέτε, το ερώτημα είναι μοιραίο. Δεν υπάρχει κανένα δίλημα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχουμε μια συμπαγή πλειοψηφία η οποία έχει δείξει ανθεκτικότητες, τις οποίες κανένας δεν μπορούσε στην αρχή να εκτιμήσει. Θα σας έλεγα βεβαίως με τις διαφωνίες μας, διότι προερχόμαστε από διαφορετικούς χώρους και αυτές οι διαφωνίες πολλές φορές αναφαίνονται, δημιουργούνται προβλήματα, δημιουργούνται διαφωνίες. Δεν είναι εκτός του πολιτικού παιχνιδιού αυτά. Αλλά τις μεγάλες τομές τις οποίες έχουμε υποστηρίξει, τις έχουμε υποστηρίξει μαζί. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες μαζί, λοιπόν, ψηφίσαμε την εφάβαξη καταβολή της 13ης σύνταξης, την αναβολή της αύξησης. Μην μου τα πείτε αναλυτικά, γιατί πιέζω από χρόνο. Εντάξει. Μετά τις εκλογές μπαίνει δίλημα, θα πρέπει να το αποφασίσετε ή θα συνεχίσετε να σπουδάσετε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ή θέλετε το Πασόκ. Μετά τις εκλογές άλλοι θα έχουν δίλημα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα και θα κληθούν άλλοι να απαντήσουν. Δεν θέλετε να μου το απαντήσετε, θα κρατάω έτσι. Δεν σας είπα και λίγα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νίκο Παπά. Χάσαμε λίγο το χρόνο τώρα με την κουβέντα.